απόλυτη πτυχία ολοκληρώνεται αύριο Δευτέρα το October Vesp στην Κοζάνη που διοργάνωσε το Vespa Club της περιοχής με τη συμμετοχή 138 φίλων της Vespas από όλη την Ελλάδα. Το October Vesp που διοργανώθηκε για πρώτη φορά στην Κοζάνη από το τοπικό κλαμπ της Vespas και ξεκίνησε χθες, στοχεύει να γίνει θεσμός για τους φίλους της Vespas που έδειξαν να στηρίζουν αυτή την πρώτη προσπάθεια. Το Vespa Club Κοζάνης προσπάθησε να καθιερώσει φέτος ένα θεσμό, έναν οκτωβριανό θεσμό μετά την πανελλήνια εκδήλωση που γίνεται κάθε τέλη Αυγούστου. Πιστεύουμε ότι ο θεσμός αυτός, σαν πρώτη φορά που έγινε στην Κοζάνη, με 138 συμμετοχές συνολικά, ευελπιστούμε ότι θα καθιερωθεί. Βέβαια, ο καιρός βοήθησε αρκετά. Σκοπός μας είναι να συσφίξουμε τις σχέσεις μεταξύ διαφόρων κλαμπ σε όλη την Ελλάδα. Όπως ανέφερε και ο Γενικός Γραμματέας, υπήρχαν κλαμπ από την Κρήτη, από τη Σκιάθο, από τη Ζάκυνθο, από τη Δράμα, από τη Θεσσαλία και από την Ήπειρο, αλλά και γενικά από όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Πιστεύουμε ότι ο θεσμός αυτός θα καθιερωθεί. Θέλουμε να αναδείξουμε τα τοπικά προϊόντα όπως είναι το τσίπουρο, να αναδείξουμε τις ομορφιές της περιοχής μας και ευελπιστούμε ότι του χρόνου οι συμμετοχές μας τουλάχιστον θα διπλασιαστούν. Θέλουμε την κοινωνία κοντά μας και όπως επίσης θέλουμε να έχουμε δράσεις κοινές μαζί ακόμα και με τις δημοτικές αρχές. Χθες οι φίλοι της Vespas έκαναν βόλτες στην πόλη της Κοζάνης ενώ ακολούθησε ένα μεγάλο πάρτι σε γνωστό μαγαζί της πόλης, ενώ σήμερα το πρωί, αφού συναντήθηκαν το χώρο του κλαμπ της Vespas, αναχώρησαν για την παραλίμνια διαδρομή όπου συνάντησαν πανέμορφα τοπία και φυσικές ομορφιές, τη γέφυρα του Αλιάκμονα, το Βελβεντό, τους πρόποδες των Πιερίων, ενώ η πορεία κατέληξε στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αιανίης. Παράλληλα, οι φίλοι της Vespas συμμετείχαν και στην παραγωγή τσίπουρου σε ένα μεγάλο γλέντι που στήθηκε. Σήμερα είναι το αποκορύφωμα της εκδήλωσης του Vespa Club Κοζάνης, το October Vesp για το 2013. Θα επισκεφθούμε σήμερα το Βελβεντό, τη λίμνη του Πολυφύτου, το Μουσείο της Αιανής και το απόγευμα θα βγάλουμε το δικό μας τσίπουρο με το Vespa Club Κοζάνης. Ευχαριστούμε πολύ όλους τους συμμετέχοντες. Είχαμε συμμετοχές από όλη την Ελλάδα, μεταξύ των οποίων Κρήτη, Κεφαλονιά, Καβάλα, Δράμα, Γιάννενα και Θεσσαλονίκη. Και ελπίζουμε σε κάτι καλό και του χρόνου.